Ενώ εμείς εδώ βλέπουμε, Κώστα, την ευκαιρία να μιλήσει και με κατοίκους εδώ του νησιού και με ανθρώπους τα, οι οποίοι βρίσκονται στην Ιθάκη αυτές οι μέρες και κάνουν τις διακοπές τους. Καταλαβαίνετε ότι διανύουμε το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, άρα αυτό το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο. Άλλωστε, η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα είναι πολύ αυξημένη την φετινή χρονιά. Πάρα πολλοί τουρίστες λοιπόν, αλλά και μόνιμοι κάτοικοι, έσπευσαν να ακολουθήσουν τον Πρωθυπουργό. Με τους οποίους είχε και ένα σύντομο διάλογο. Τριών-τεσσάρων λεπτών. Και με τους Έλληνες και με τους ξένους τουρίστες. Να κάνει περισσότερο από ένα τέταρτο, ίσως και 20 λεπτά. Ήταν πάρα πολλά τα συνθήματα, ακόμα και πλακάτ μπορώ να σας πω. Οι αγκαλιές του κόσμου, άνθρωποι που ήθελαν να του απευθύνουν ένα μήνυμα, θετικά τα λόγια, να βγάλουν. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε ακριβώς, Κώστα, γιατί βλέπουμε τις εικόνες. Να ακούσουμε ακριβώς τι έγινε σε αυτόν τον περίπατο του Πρωθυπουργού. Να περάσουμε τώρα στις